Εγώ θα ασχοληθώ περισσότερο με μερικές πλευρές αυτής της περιβόητης θεωρίας του ολοκληρωτισμού, αλλά και με ζητήματα του δίθεν αντισταλινισμού. Αλλά πριν από αυτό, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω κάτι φαινομενικά άσχετο. Αρχές αυτού του Μάρτη, το Μάρτιο 23 δηλαδή, στην εφημερίδα Ριζοσπάστη είχε βγει ένα μικρό αντράκι που έλεγε τα εξής. Πληροφορούσε ότι στην πολιτεία της Μασαχουσέτης βρίσκεται υποσυζήτηση ένα νομοσχέδιο με διακομματική στήριξη που υποτίθεται πως θα λύσει το ζήτημα των ασφυκτικά γεμάτων φυλακών. Το νομοσχέδιο προτείνει να δοθεί στους κρατούμενους η ευκαιρία να δωρήσουν όργανά τους και μυελό των οστών για μεταμοσχεύσεις προκειμένου οι ποινές τους να μειωθούν από 60 έως 365 μέρες. Να πουλήσουν τον εχθρό τους για την ελευθερία. Φανταστείτε μία στο εκατομμύριο κάτι τέτοιο να είχε γίνει παραδείγματος χάρη στην Κούβα σήμερα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι οι σταθμοί θα ασχολούνταν μόνο με αυτό. Δεν θα λέγανε τίποτα άλλο. Καλά, δεν ασχολούνται έτσι κι αλλιώς με τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού στην Κούβα, αλλά αυτό θα το είχαν σημαία. Το ακούσαμε πουθενά αλλού να ανησυχεί ο κόσμος για το που βαδίζει αυτή η Μητρόπολη του Ιμπεριαλισμού και της Δημοκρατίας της Αστικής. Εν πάση περιπτώσει, για να φτάσουμε στο θέμα μας, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ήδη με τα πρώτα ουτοπικά κοινωνικά σκεφτήματα που αμφισβητώντας την ατομική ιδιοκτησία ευαγγελίζονταν την κοινή ιδιοκτησία, την κτημοσύνη δηλαδή με την ορίζαν ως σοσιαλισμό ή κομμουνισμό, οι αστεί ανέτρεξαν υποχρεωτικά, θα λέγαμε, σε πλήθος συνδυασμένων μέτρων για την καταστολή και αποτροπή τέτοιων κοινών δαιμονίων. Την εποχή του υπεριαλισμού, το είπε ο Νίκος και αυτός προηγουμένως, και ιδιαίτερα μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με την Νικηφόρα Μεγάλη Οκτωβριανή Προλεταριακή Επανάσταση και την επανίδρυση της παγκόσμιας επαναστατικής προλεταριακής πρωτοπορίας με τη μορφή του κομμουνιστικού κινήματος, ο αντικομμουνισμός απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την αστική τάξη. Η αστική μυθολογία που με την προβιά της ιστορικής επιστήμης προσπαθεί διαρκώς να πείσει τις μάζες και ειδικά τους νέους και τις νέες ότι η δίθεν ελεύθερη μονοπωλιακή στην ουσία παγκόσμια αγορά, αφού ανέτρεψε τις σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας, είναι η μόνη δυνατή μορφή κοινωνικής εξέλιξης του ανθρώπου και σκαρφίζεται γι' αυτό τα πάντα για να πείσει ότι η ταξική πάλη έχει λήξει τελειωτικά και ότι η καπιταλιστική αγορά με τις αυτορυθμίσεις της, τους πολέμους της δηλαδή και με όλα αυτά, θα είναι εδώ για πάντα. Μέσα στην απελπισία της αστικής τάξης έχει επιστρέψει σχεδόν έναν αιώνα πίσω και αναμασάει τα φλιναφήματα περί ολοκληρωτισμού, μέσω του οποίου θέλει να πείσει ότι η αστική δημοκρατία, ο δυτικός κόσμος έτσι ωραίο όπως το λένε, ενεργώντας για το δικό μας καλό, απεχθάνεται και καταπολεμά με τον ίδιο ακριβώς, με το ίδιο ακριβώς μένος τα δύο πολιτικά άκρα. Η αλήθεια που επιμελώς αποκρύπτεται είναι ότι τα καπιταλιστικά κράτη της εποχής μας, του εμπειριαλισμού δηλαδή, ήταν και παραμένουν εσαΐ επικεντρωμένα στη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος προπάντων για τις επενδύσεις και την πραγμάτωση του μέγιστου κέρδους των δικών τους μονοπωλιακών ομίλων. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού αξιοποίησαν και αξιοποιούν ακόμα και τον φασισμό ακριβώς για να προστατέψουν τον καπιταλισμό ως αντεπαναστατική δύναμη, ενώ ταυτόχρονα διαλαλούν ότι σώζουν τη δημοκρατία από τον κομμουνισμό. Ενώ δηλαδή ο καπιταλισμός με τον αναρθολογισμό που καλλιεργεί, με τις όλο και πιο αντιδραστικές του θέσεις, να θυμηθούμε και τον Λένιν που έλεγε ότι η αστική τάξη στον υπεριαλισμό είναι αντίδραση σε όλη τη γραμμή, ανοίγει το δρόμο στην αποδοχή του φασισμού από πλατύτερα κοινωνικά στρώματα, ενώ ο καπιταλισμός χρησιμοποιεί τον φασισμό για την υλοποίηση του μέγιστου κέρδους, όχι μόνο ως κυβερνητική εξουσία, αλλά και ως αντεργατική οργάνωση. Να θυμηθούμε μόνο το αντισωματείο στο πέραμα στον Πειραιά στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που είναι σχεδόν δουλεμπορικό, εξασφάλιζε φθηνά εργατικό δυναμικό για τους εργοδότες. Η αυθεντική θεωρία του ολοκληρωτισμού ξεκίνησε την περίοδο του Μεσοπολέμου ως πολιτική απολογητική μια συγκεκριμένη μορφή άσκησης της δικτατορίας του κεφαλαίου πάνω στο προλεταριάτο και τα άλλα λαϊκά στρώματα, της αστικής δημοκρατίας δηλαδή, που αποσιωπώντας τον ταξικό χαρακτήρα του φασισμού ως μια άλλη μορφή αστικής εξουσίας, αντιπαραβάλλει από κοινού τον φασισμό και τη σοσιαλιστική εξουσία, τον κόκκινο φασισμό όπως λέγανε, με τη δυτική δημοκρατία. Ο αστός πολιτικός Τζοβάνι Αμέντολα, στον οποίο αποδίδεται συχνά η πατρότητα του όρου, αρχικά το χρησιμοποίησε τον όρο τοταλιτάριο, ολοκληρωτικό δηλαδή, ένα χρόνο μετά την άνοδο του Ιταλικού φασισμού στην εξουσία, για να προσδιορίσει το σύστημα που ήθελε να εγκαθιδρύσει ο Μουσολίνη. Λίγο αργότερα όμως θα αναπτύξει περισσότερο το συλλογισμό του, περιγράφοντας τόσο τον φασισμό όσο και τον κομμουνισμό ως ολοκληρωτική αντίδραση στο φιλελευθερισμό και στη δημοκρατία. Μπορμαλισμός μέχρι αηδίας.
Την ίδια εποχή ο ιερέας Don Luigi Sturzo, ο πρόεδρος του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος δηλαδή, πρόγονος του Χριστιανοδημοκρατικού της Ιταλίας, τη μόνη διαφορά που εντόπιζε ήταν ότι ο πολσεβικισμός είναι μια κομμουνιστική δικτατορία ή ένας αριστερός φασισμός και ο φασισμός είναι μια συντηρητική δικτατορία ή ένας δεξιός πολσεβικισμός. Έχουμε όρους, δηλαδή θα ανακούσουμε, από τότε βρίσκουν οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί, αλλά και οι σημερινοί επίγονοί τους, καμώνονταν και κάνουν ακόμα πως δεν ξέρουν ότι οι Ιταλικές Ενώσεις Μάχης, η φάση δικομαντιμέντο του Μουσολίνη, ήταν ένα τίποτα όσο δεν αξιοποιούνταν από την άρχουσα τάξη, εγχώρια οι ξένοι. Είναι γνωστό μάλλον, και να μ' αφηγορούμε, ότι ακόμα και ο Τζοβάνι Τζολίτι, πρωθυπουργός της χώρας το 1920, τον οποίο οι σύγχρονοι αστεί ιστορικοί προσπαθούν να το αποδώσουν τη μέσω πολιτικό των ίσων αποστάσεων, σκέφτηκε, ότι η φασιστική επίθεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να τσακίσει την ισχύ των σοσιαλιστών και των κομμουνιστών και γι' αυτό επέτρεψε στους αρχηγούς του στρατού να εξοπλίσουν τους φασίστες με τουφέλια και φορτηγά και εξοδότησε απόστρατους και αδιούχους αξιωματικούς να το διοικήσουν. Και δεν το λέει κάποιος κομμουνιστής, το λέει ένας αστός ιστορικός, Λάντρις του Βίλσον, που σε αντίθεση και με το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιταλίας τάχθηκε υπέρ της επέμβασης της συμμετοχής της Ιταλίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ούτω καθεξής. Δηλαδή άνθρωπος πέραν πάσης υποψίας, έτσι, ο Γκαετάνο Σαλβενίνη. Κατά αυτόν τον τρόπο της περιβόητης φασιστικής πορείας προς τη Ρώμη, που έγινε στις 27 Δεκάτου του 22, επί της μεθ' επόμενης κυβέρνησης μετά τον Τζολίτη, ηγούνταν 6 στρατηγοί. Να σημειωθεί ότι όταν ο μεθεπόμενος πρωθυπουργός Πάχτα θέλησε έστω και τυπικά να εμποδίσει τη φασιστική κάθοδο, το έτερο στήριγμα της αστικής εξουσίας, ο βασιλιάς των Ιταλών, όχι μόνο τον μπλόκαρε τον πρωθυπουργό, αλλά και τον απέμπεψε από τον τόκο για να τον παραδώσει στο Μουσολίνη. Ο ίδιος ο Πάχτα βολεύτηκε με τη θέση του ισόπιου γερουσιαστή ως το θάνατό του το 30, τόσο μεγάλος αντίπαλος φασιστικού καθεστώτος. Για να επιτραπεί όμως στους φασίστες η πορεία προς τη Ρώμη, έπρεπε να αποδείξουν εμπράκτως ότι εκτός από πιστά στα αφεντικά τους σκυλιά, είναι και ικανά να υπερασπιστούν τον βιό του αφέντη, τσακίζοντας τις εργατικές καταλήψεις εργοστασίων και τις εργατικές οργανώσεις, ακόμα και τις σοσιαλδημοκρατικές. Όπως γράφει και ο Παλ Μετάρ, η συνήθις διαδικασία στην περίπτωση που οι φασίστες απειλούσαν ένα κτίριο που στέγαζε οργανώσεις των εργατών ήταν η εμφάνιση της ειδικής ένοπλης αστυνομικής δύναμης ή της βασιλικής φρουράς, προκειμένου να το προστατέψει, υποτίθεται, το εν λόγω σώμα ερευνούσε και απομάκρυνε οποιοδήποτε όπλο, αφόπλιτζε τους εργάτες που βρισκόταν μέσα, εμπόδιζε οποιαδήποτε διαδήλωση εργατών να πλησιάσει. Έφταναν τότε οι φασίστες με πλήρη εξάρτηση και πολυβόλα, οι αστυνομικές δυνάμεις δήλωναν αδυναμία να προβάλλουν αντίσταση και αποσύρονταν, οι φασίστες αφήνονταν ελεύθεροι να επιβάλλουν τη θέλησή τους στο ανυπεράσπιστο πια κτίριο και στους αποκλεισμένους εργάτες. Τηρουμένων των αναλογιών, τα ίδια ισχύουν και το πρώτο ήμιση της δεκαετίας του 30 και στην Ελλάδα, των βενιζελικών και βασιλικών κυβερνήσεων, δημοκρατικών τον τρόπο, έως ότου οι τότε του πρόγονοι των σημερινών κομμάτων του δίθεν δημοκρατικού τόξου παραδώσουν οικειοθελώς την κυβερνητική εξουσία στο φασίστα Μεταξά. Αρκεί να δει κανείς την αντιμετώπιση της Εθνικής Ενώσεως Ελλάς, τα 3Ε που λένε, από μεριάς του κράτους. Οι 3Ε ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Πογκρόμ, να θυμίσουμε, του εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ στην Καλαμαριά 29 με 30 του Ιούνιου του 31, για το οποίο όμως δεν καταδικάστηκε απολύτως κανένας. Λίγο αργότερα, 24 με 26 έκτου του 33, οι 3Ε με την πολιτική κάλυψη και οικονομική αρρωγή της κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος, των δημοτικών αρχών Θεσσαλονίκης και Αθηνών, της επίσημης εκκλησίας μέσω Μητροπολιτών, μεγαλοτραπεζιτών, καπνεμπόρων και εμπορικών επιμελητήριων και με την προστασία όλων των ενόπλων κρατικών σωμάτων, δηλαδή αστυνομία, χωροφυλακή και το τρίτο σώμα στρατού, πραγματοποίησε την περιβόητη πορεία προς την Αθήνα, ημιτασιών που λέμε, που είχε ως αποτέλεσμα τον πισόπλατο πυροβολισμό εργάτη από τους φασίστες, την καταστροφή των τυπογραφείων του ριζοσπάστη από τις αστυνομικές δυνάμεις, την προληπτική σύλληψη πάνω από 200 κομμουνιστών και την επιβράβευση και απρόσκοπτη επιστροφή της 3Ε στη Θεσσαλονίκη.
για το πώς η χρηματιστική ολιγαρχία, εγχώρια και ξένη, στη Γερμανία το κράτος, τις σκεταστικά κόμματα στήριξαν την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού, του χιτλερισμού δηλαδή, ακριβώς για να καταπολεμήσει τον κομμουνισμό και να ξαναμοιράσει βία τις αγορές, είναι πράγμα περισσότερο γνωστό. Ασχέτως από το αν η θεωρητική της θεωρίας των άκρων το παραβλέπουν. Να σημειώσω μόνο ότι ακόμα και οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες εμφανίστηκαν πολύ προχωρημένοι στις εκλογές του 1932, αναγράφοντας σε εκλογικό πλακάτ μεταξύ άλλων τα παρακάτω. Κομμουνιστές και εθνικοσοσιαλιστές παλεύουν από κοινού. Τους ενώνει η ίδια τρομοκρατία, τα ίδια ψέματα, το ίδιο μίσος. Όποιος εκλέγει κομμουνιστικά, εκλέγει εθνοσοσιαλιστικά. Τέτοια περιστατικά διαφεύγουν της προσοχής της επίσημης ιστοριογραφίας, που ακόμα και την άνοδο του φασισμού τη φορτώνουν στους κομμουνιστές επειδή τα είχαν προώθησαν έγκαιρα τα αντιφασιστικά μέτωπα. Η έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ανέκοψε την τάση επιβολής αυτού του πολιτικού δόγματος ως κυρίαρχο. Δεν μπορούσε άλλωστε να βρει το λαϊκό αίρεσμα σε μια περίοδο που το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα με το όπλο στο χέρι και με το τρανό παράδειγμα της θυσίας εκατοντάδων χιλιάδων κομμουνιστών σε αυτόν τον πόλεμο είχε κατακτήσει στην πράξη τη συνείδηση των λαϊκών στρωμάτων. Η αναγκαστική αποδοχή από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχικές δυνάμεις, να το πούμε έτσι, του πρωτεύοντος ρόλου της Σοβιετικής Ένωσης και του ΚΚΣΕ στην έκβαση του πολέμου κατά των δυνάμεων του άξονα δεν μπορούσε να συμβαδίσει με την καλλιέργεια τέτοιων αντιλήψεων. Το πέρασμα όμως στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, που είπε και ο Ζώκας προηγουμένως, έφερε εκτός των άλλων και το δόγμα αυτό ξανά στο προσκήνιο του θεωρητικού και πολιτικού προστασίου του ιμπεριαλισμού. Όσο πιστικότερα εξισώνονταν ο κομμουνισμός με τον φασισμό, τόσο ευκολότερα μπορούσαν να επιβληθούν και τα απαιτούμενα μέτρα στην κατεύθυνση της επανεγκαθίδρυσης της απόλυτης κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού. Εξισώνοντας τη δικτατορία του προλεταριάτου, την προθύστερη δηλαδή μορφή δικτατορίας με τον φασισμό, δημιουργόταν αυτόματα και η απέτηση της αντιμετώπισης της με τα ίδια ή τουλάχιστον με παρόμοια μέσα. Καταστολή της Πέμπτης Φάλαγγας ή του εσωτερικού εχθρού, όπως τα λέγαν, στην ενδοχώρα. Βλέπε δηλαδή χτύπημα του κομμουνιστικού εργατικού κινήματος και οικονομικές θυσίες από τα λαϊκά στρώματα για ασύλληπτους εξοπλισμούς για το χτύπημα του εξωτερικού εχθρού. Ακόμα και οι απανταχού προληπτικές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις έβρισκαν στήριγμα σε αυτούς τους συλλογισμούς. Από την πρωτοπόρα και αριστερού προφίλ Χάννα Άρεντ και το αγγλικό της σύγγραμμα «Στοιχεία και καταβολές ολοκληρωτικής εξουσίας του 1951», το κλασικό πια ολοκληρωτική και δικτατορία και δεσποτισμός του Κάρλ Γιώαχιμ Φρίντριχ και Σμπίγνιου Βρεζίνσκι το 1956, μέχρι τους επιγόνους τους των δεκαετιών 60-70, τα παραπάνω παραμένουν κοινά και αναλύωτα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όμως, κανένας από αυτούς τους εχθρούς του ολοκληρωτισμού δεν έθιξε ακροθυγώς τουλάχιστον την επανένταξη κορυφαίων στελεχών του χιτλεροφασισμού σε ανώτατες θέσεις του δυτικογερμανικού κράτους ως πολιτική, δικαστική, στρατιωτική της Βέρμαχτ και της Μπούντεσβερ κλπ. Ακόμα και στα ανώτατα επιτελεία του ΝΑΤΟ. Πολλοί από αυτούς δήλωναν μάλιστα και περήφανοι για το ναζιστικό παρελθόν τους. Εντάξει, στην Ελλάδα βέβαια ανακηρυχθήκαν και αντιστασιακοί, και οι πραγματικοί αντιστασιακοί ήταν στις φυλακές, αλλά είναι για άλλο το θέμα. Απέτηση βέβαια από αυτούς δεν μπορούσε να είχε κανείς για μια ιστορική κριτική προσέγγιση του γεγονότος ότι οι οικονομικοί παράγοντες, βιομηχανοί, τραπεζίτες που στήριξαν ενεργά ακόμα και από διοικητικές και κομματικές θέσεις του ναζιστικού κόμματος το φασισμό και τον πόλεμο, εξασφαλίζοντας και τα ανάλογα οικονομικά ωφέλη, παρέμειναν και μετά τον πόλεμο ως βασικοί παίκτες της γερμανικής οικονομικής ολιγαρχίας. Θυμηθείτε τον Κρουπ και όλους αυτούς. Πόσο μάλιστα να ασχοληθούν και με τη συμβολή του διεθνούς κεφαλαίου, ιδιαίτερα του Αμερικού, Φόρτ κτλ., του Αμερικανικού, στον επανεξοπλισμό της χιτλερικής Γερμανίας και με την πρώτερη από κοινού εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης των εγκλεισμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Μέχρι να κηρύξει η Αμερική τον πόλεμο στη Γερμανία, από κοινού μονοπόλια Αμερικάνικα εκμεταλλεύονταν και τους κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Ακόμα και σήμερα, ή μάλλον ιδιαίτερα σήμερα, υπάρχουν εκπρόσωποι της γερμανικής αστικής διανόησης που για να πείσουν για την ορθότητα του δόγματος του ολοκληρωτισμού επιμένουν ότι ο αντικομμουνισμός δεν ήταν και το κύριο μοτίβο του γερμανικού καταστροφικού και κατακτητικού πολέμου στην Ανατολή. Αυτός ο πόλεμος για τον Χίτλερ ήταν προπάντων ένας φυλετικός πόλεμος. Αν και κατά τη διάρκεια του πολέμου εξορκίζονταν ολοένα και περισσότερο ο μπολσεβίκικος κίνδυνος. Ο αντικομμουνισμός, και το βάζουν και εισαγωγικά,
Από τη μια διαπλέκονταν με το ρατσισμό, ενώ από την άλλη ήταν ένα προπαγανδιστικό μέσο της πολιτικής του εθνικοσοσιαλισμού για το δυνάμωμα της αποφασιστικότητας του γερμανικού πληθυσμού να υπομείνει τις δυσκολίες, δηλαδή για χάρη του πολέμου. Ακόμα και αν αποδεχόμασταν τον απίθανο συλλογισμό ότι ο πόλεμος προς τη Δύση έγινε για οικονομικά συμφέροντα, ενώ προς την Ανατολή έγινε για τα βίτσια ενός ρατσιστή του Χίτλερ, πώς μπορεί να ερμηνευτεί, παραδείγματος χάρη, η διαταγή προς όλες τις μονάδες της Βέρμαχτ να εκτελούν επί τόπου όσους πολιτικούς επιτρόπους πιάνονταν εχμάλωτοι, καθώς είναι επικίνδυνοι κομμουνιστές. Και αφού ο ρατσισμός υπερτερούσε του αντικομμουνισμού, πώς έδωσε ο Χίτλερ στις δοσύλλογες μονάδες του Βλάσοφ βαθμούς αντίστοιχους με των καθαρών Γερμανών? Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στην Ευρώπη, η θεωρία του ολοκληρωτισμού στην επιστήμη της ιστορίας θα λέγαμε ότι το τερμάτισε, κυρίως μέσα του ρεύματος της ιστορικής αναθεώρησης, που είναι όμως θέμα μιας άλλης ομιλίας. Τώρα, όσον αφορά τον αντισταλινισμό ως κύρια έκφαση του αντικομμουνισμού. Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη του αντικομμουνισμού αποτέλεσε η γνωστοποίηση της θέσης Χρουστσόφ στο 20ο συνέδριο του Κουκουσέ το 1956 περί καθεστώτος προσωπολατρίας και σταλινικών εγκλημάτων, που έριχνε αντικειμενικά νερό στο μήλο της αντίδρασης, καθώς ουσιαστικά τη δικαίωνε για όσα απίθανα ισχυρίζονταν μέχρι τότε. Ταυτόχρονα δίνονταν η δυνατότητα στον υπεριαλισμό να αξιοποιεί τον, αυτό που είπε ο Νίκος, εκλεπτισμένο αντικομμουνισμό, τον αντικομμουνιστικό αγώνα και εκείνη τη μερίδα του οπορτουνισμού που εμφανίζονταν με την προβιά του μεταρρυθμιστή κομμουνιστή που καταδίκαζε τη δικτατορία του προλεταριάτου ως ανώφελου και εγκληματικού σταλινικού επιτεύγματος και όχι ως αναγκαιότητα. Αυτοί οι μεταρρυθμιστές εμφανίζονταν μάλιστα να είναι και σε πλήρη αντίθεση με τον δίθεν κλασικό αντικομμουνισμό. Παρόλο που από κοινού όμως υπερασπίζονταν και την αντεπανάσταση στην Ουγγαρία και την αντεπανάσταση στη Τσεχοσλοβακία, 56 δηλαδή και 68 κλπ. Άλλωστε από κοινού αντιπαρέλαβαν το κράτος χωροφύλακα του σοσιαλισμού με το κράτος δικαίου του καπιταλισμού, όσο η δικαιοσύνη υπάρχει και σήμερα. Με το μανδύα του αντισταλινισμού, οι αστεί επανέφεραν στο προσκήνιο παλιές αναμασημένες έγκυρες πληροφορίες και ιστορικά συμπεράσματα που ακόμα και με την πρώτη ανάγνωση ζέχνουν αντικομμουνιστική μούχλα. Οι αστεί αυτοί, που ως κυβερνήσεις εδώ και πάνω από 150 χρόνια χτυπούν ένοπλα τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις των εργατών που κάθε τόσο εξεγείρονται. Το ίδιο συνάφη που τον καιρό της Οκτωβριανής Επανάστασης κατάσφαζε χιλιάδες επαναστατημένων στην περιοχή του Καυκάσου, της Καπισπίας και της Βαλτικής μέχρι να ανατραπούν, δεν σταμάτησαν ποτέ από τότε να αναμασούν υποκριτικά τα ίδια επιχειρήματα περί δημοκρατίας και ειρηνικών μέσων. Αυτά αποτέλεσαν και το σημείο συνάντησης με τον αντικομμουνισμό των αμιγώς αστικών κομμάτων. Από τις δεκαετίες του 20 και 30 μέχρι σήμερα, οι διαπιστώσεις για εκατομμύρια θυμάτων της τραγικής τρομοκρατίας φουσκώνουν με γεωμετρική πρόοδο, όλο και ανεβαιότητα και να διαβάσει μεγαλώνει κι άλλο. Τόσο που αναρωτιέται κανείς στο τέλος, πού βρήκε τόσους στρατιώτες ο κόκκινος στρατός στον αντιφασιστικό απελευθερωτικό πόλεμο. Σε αυτόν τον τομέα συκοφάντησης, την πρωτοκαθεδρία διεκδικεί και μάλλον την έχει η συμβολή του Αμερικάνου μεγιστάνα William Randolph Hearst και του συγκροτήματος τύπου που αυτός κατήγε στην Αμερική. Αυτός ο θαυμαστής του Χίτλερ και παρασυμμορφωρημένος από τους Ναζί βάφτισε έναν δημοσιογράφο σε αυτόπτη μάρτυρα που δεν πήγε ποτέ του προς τα εκεί της εξολόφθρευσης του ουκρανικού λαού μέσω της πείνας και ξεσήκωσε μια ολόκληρη καμπάνια στα μέσα που έλεγχε στηριγμένος και από την κοινότητα των αντεπαναστατών Ουκρανών εμιγρέδων της Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, αξιοποιώντας ως δίθεν αδιαφυσβητήτες αποδείξεις φωτογραφίες που όμως απεικόνιζαν θύματα της υπεριαλιστικής ένοπλης επέμβασης στην επαναστατημένη Ρωσία. Οι καταστροφές που δημιούργησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η κατοπινή εμπειριαλιστική επέμβαση στη Σοβιετική Ρωσία, ο ταξικός πόλεμος που εξαπολύσαν οι κουλάκοι στην Ήπεθρο και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν όντως ως αποτέλεσμα την επισιτιστική κρίση που αγκάλιασε πολλές περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης. Στο Καζακστάν, παραδείγματος χάρη, η αναλογία θυμάτων ήταν μεγαλύτερη από ό,τι στην Ουκρανία. Δεν λέει κανείς όμως ότι εκεί ήταν εσκεμμένη γενοκτονία. Δεν θα βοηθούσε όμως τους αστούς αν αυτό δεν αποδίδονταν στη μοχθηρότητα των Μπολσεβίχων και δι' του Στάλιν. Ό,τι αντικομμουνιστικό μύθευμα δημιουργήθηκε την περίοδο της πρώτης φάσης της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Οικοδόμησης, το Μεσοπόλεμο δηλαδή, δεν έπαψε στιγμή μέχρι σήμερα να θέλει και το κάθε είδος φερέφωνα του αντικομμουνισμού. Μόνο που για να εμφανίζουν με πειθό προσθέτουν και άλλες επινοήσεις του ίδιου διαμετρήματος που αφορούν και σε επόμενες ιστορικές φάσεις.
Έχει όμως ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι το Χολντομόρ, μάλλον μεταξύ μας και με τους Ουκρανούς, δηλαδή η γενοκτονία μέσω του σχεδιασμένου λοιμού στην Ουκρανία, αυτόν το μύθο που σήμερα έχει και νομική υπόσταση, το ανέστησε πολιτικά και ιστορικά μετά τον πόλεμο και κυρίως στις αρχές δεκαετίας του 80 η κοινότητα των Ουκρανών αντεπαναστατών εμιγκρέδων του Καναδά, όπου τον τόνο έδιναν φασίστες Ουκρανοί, πρώην συνεργάτες των γερμανικών SS. Να θυμίσουμε ότι η φασιστικής κατεύθυνσης οργάνωση Ουκρανών εθνικιστών ιδρύθηκε επίσημα το 29 στη Βιέννη. Ευθύνεται και για τρομοκρατικές πράξεις κατά τους αστικούς όρους, αφού ευθύνεται για την εκτέλεση και του Πολωνού Υπουργού Εσωτερικών Μπρόνισλαβ Κεράτσκι τον Ιούνιο του 1934. Και διέθεσε στην 1η Σεπτέμβρη του 1939, στην εισβολή δηλαδή στην Πολωνία, στην έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δύο μεραρχίες στη χιτλερική εισβολή. Απέκτησαν ενεργότερο ρόλο κατά την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση την ίδια από τους Γερμανούς, όπου οι δύο μεραρχίες, του Ρόλαντ και του Νάχτιγκαλ, Αϊδόνι, να μην πω κάποια κουβέντα, δεν τσιγκουνεύτηκαν τους μαζικούς φόνους. Ιδιαίτερα η τελευταία, του Αϊδόνι, δρώντας την τότε Ανατολική Γαλλικία, μαζί με τα γερμανικά στρατεύματα, φέρνει από κοινού την ευθύνη για τον εξανδραποδισμό του ντόπιου εβραϊκού στοιχείου. Μόνο στην πόλη Λβίβ, Λβόφ κατά τους Ρώσους, Λέμπεργκ κατά τους προηγούμενα τους Γερμανούς, το πογκρόμ που εξαπολύθηκε στις 36 του 1941 στήριξε τη ζωή περίπου 4.000 Εβραίων. Από τις γραμμές αυτού του στρατού στρατολογήθηκαν αργότερα τα στοιχεία που ίδρυσαν τον Ουκρανικό Απελευθερωτικό Στρατό τον Οκτώβριο του 1942, που ευθύνεται τόσο για την εξολόθρευση 90.000 Πολωνών μη Εβραίων, όσο και για τη συνέχιση της αντιεβραϊκής εθνοκάθαρσης. Προς ολοκλήρωση του θεάριστου έργου αυτής της μερίδας Ουκρανών, αρχές του Απρίλη του 1943 ιδρύθηκε και η Ουκρανική Μονάδα SS, η 14η Μεραρχία Πεζικού των SS, αλλιώς η λεγόμενη Πρώτη Γαλλικιανή, που στα τέλη της ίδιας χρονιάς αριθμούσε 15.300 άντρες, ευθυνόμενοι για πολλά εγκλήματα στην κατεχόμενη Ιουγκοσλαβία, και αριθμούσε πολύ περισσότερο στο 1944, όταν έδρασε εξίσου απάνθρωπα στα σοβιετικά εδάφη. Εκτιμιέται ότι κάπου 250.000 Ουκρανοί πολέμησαν στο πλευρό της ναζιστικής Γερμανίας. Η προσφυγική κοινότητα των εμιγκράδων του Καναδά, κυρίως καθοδηγούνταν από φασίστες όπως είπαμε, θορυβημένη από τη μεγάλη παγκόσμια επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς του Αλοκαύτωμα, το θυμούνται οι μεγαλύτεροι, το 1978 και πώς αυτοί εξελίσσονταν, και μετά, από το 1978 λοιπόν και μετά, ανησυχώντας για την πιθανότητα να βρεθούν οι ίδιοι στο στόχαστρο ερευνών για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εγκλήματα, πέρασαν στην αντεπίθεση μετατρέποντας το λοιμό του 1932-1933 σε σχεδιασμένη μαζική δολοφονία. Δηλαδή σε μια άλλη προγενέστερη γενοκτονία από αυτή που όντως διαπράξανε εκείνοι και που τελικά θα δικαιολογούσε αυτό που κάνανε. Οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην πολιτική σκοπιμότητα και την ιστορική έρευνα γίνονται πλέον πολύ δυσδιάκριτες, καθώς ο ίδιος ένας που είναι απόμαχος των Waffen SS Division Galicien, της Γαλλικίας δηλαδή, και μετά ήταν επικεφαλής της Ουκρανικής Κοινότητας του Edmonton του Καναδά, ανήκε ταυτόχρονα και στο προσωπικό του Καναδικού Ινστιτούτου Ουκρανικών Μελετών και διατέλεσε και πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα, για να είναι η επιστήμη ολοκάθαρη και αντικειμενική. Αρχικά γινόταν αναφορά σε γενοκτονία μέσω λοιμοκτονίας ή σε ουκρανική γενοκτονία. Ο όρος Χολοντόμορ επικράτησε στα τέλη του 80. Με την επικράτηση της αντεπανάστασης στα εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης, σταδιακά και σχεδιασμένα έγιναν οι κατάλληλες προετοιμασίες, οι αφημίες θα έλεγα εγώ, ώστε ο νικητής της Πορτοκαλούς Επανάστασης Γιούσεγκο να αναγνωρίσει επίσημα με απόφαση του Κοινοβουλίου τη γενοκτονία το 2006 και να ανακηρύξει με τα θάνατον τον αρχηγό της οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών, Στέπαν Μπαντέρα, σε εθνικό ήρωα των Ουκρανών. Τον Απρίλιο του 2015 το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ανακήρυξε επίσημα τόσο αυτή την οργάνωση όσο και το φασιστικό Ουκρανικό Απελευθερωτικό Στρατό που είπαμε προηγουμένως σε μαχητές της Ουκρανικής Ανεξαρτησίας. Ανακήρυξε μάλιστα την ημέρα ίδρυσης του τελευταίου, 14 Οκτωβρίου, σε εθνική εορτή και απαγόρευσε ταυτόχρονα την οποιαδήποτε αμφισβήτηση της νομιμότητας του αγώνα της για την ανεξαρτησία της χώρας. Όποιος τολμάει να πει ότι ήταν φασίστες, καταδικάζεται. Πριν δύο χρόνια,
τέτοια εποχή η αστική απέχθεια προς τα άκρα φάνηκε που καταλήγει πάντα όταν στις 28 Τετάρτου του 21 κατά την 78η επέτειο της ίδρυσης της εγκληματικής μεραρχίας SS Γαλλικία εκατοντάδες φασίστες υπό αστυνομική προστασία και πάλι για να γυρίσουμε και στα πρώτα που είπαμε συμμετείχαν σε πορεία προς τη Μήνης. Το φασιστικό τάγμα Αζόφ, η ένταξή του στο επίσημο στρατό και τα συγκινητικά χειροκροτήματα των αστικών δυνάμεων ακόμα και στην πολύπαθη από το φασισμό Ελλάδα ήταν λογική συνέπεια και επιλογή όλων αυτών που, όσων τριβάζουν περί των άκρων. Ευχαριστώ πολύ.